Στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου, την ώρα που η νικήτρια Νατάσα της αφαίρεσε ένα βαθμό, πέταξε μία βόμβα. Έκτοτε επικράτησε ένας πανικός. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα με την Καζαμπλάνκα. Καλώς τη μου! Γεια σας. Καζαμπλάνκα, είσαι εντός θέματος? Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο. Πιο απογευματινό. Πιο τι? Αλλά δεν είχα πρόσβαση, οπότε έφερα αυτό και δείχνω όμορφη σήμερα. Καλά. Πάντα. Αλλά θα έπρεπε να είναι λίγο πιο απογευματινό. Δεν κατάλαβα. Είναι λίγο πιο επίσημο το δικό μου. Α, είναι λίγο πιο επίσημο. Ναι. Είναι κοκτέιλ dress, εγώ αυτό ρωτώ. Είναι πιο επίσημο το δικό μου. Δεν είναι τόσο παστέλι. Ναι. Είναι ωραίο αυτό. Okay. Θα δούμε πώς θα πάει λοιπόν. Θα πάει, εσύ είσαι okay? Ναι, είμαι εντάξει. Είσαι και συγγνώμη τώρα. Για πριν. Όχι, απλώς εγώ θέλω να είσαι καλά. Ναι. Αυτό. Εξαιρετικά. Καλά, κακές στιγμές έχουμε όλοι. Ή μπορεί, ξέρεις, να αισθανόμαστε κάπως. Αφού είσαι okay, το δέχομαι και προχωράμε στο κόνσεπτ. Πού πηγαίνεις έτσι? Λοιπόν, με έχει καλέσει ένας φίλος σε ένα event παρουσίασης ενός καινούριου ποτού. Στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα. Εκεί πηγαίνει η Καζαμπλάνκα. Αυτό θα βαθμολογήσετε αμέσως εσείς. Το κάρδος, ναι. Με μεγάλη χαρά. Εμένα με ξέρεις. Ναι. Δεν μ' αρέσει να κρυφακούω. Αλλά όταν γίνονται κάποια πράγματα μπροστά μου, δεν μπορώ καν να μην τα σχολιάσω. Δηλαδή, την ώρα της βαθμολογίας είπε η Μπ στη Νατάσα, το κάρφωσες, και λέει η Νατάσα, ναι, και με πολύ μεγάλη χαρά. Υποθέτω ότι το κάρφωσε εννοούσε τον Άσο. Τον Άσο. Ακούστηκε κάρφω αυτό όντως. Αχ, σας έχω πει, έχω ένα ακουστικό που σας ακούω ό,τι και να κάνετε. Πάντα το λέω για τους άσους όμως. Είναι η ατάκα μου στους άσους, το κάρφωσε. Πάμε λοιπόν στην Νατάσα, η οποία έχει καρφώσει έναν άσο στην Καζαμπλάνκα. Θεωρώ ότι δεν είναι κοκτέιλ το φόρεμα. Αυτό, οπότε θεωρώ ότι είναι εκτός κόνσεπτ. Και επίσης, ενώ είναι ωραίο το φόρεμα, δεν μου αρέσει καθόλου το styling. Επίσης, μήπως σήμερα ο σχεδιαστής είχε πάρει ρεπό και αντίθηκες μόνη σου, ή μήπως είχε ασχοληθεί με την εβδομάδα μόδας και δεν πρόλαβε να σου κάνει το κοκτέιλ dress. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί μερικά look απογειώνονται, μερικά look είναι τελείως χαμηλά. Και πώς γίνεται να βγαίνεις μία προτινόμενη, μία να παίρνεις την νίκη της εβδομάδας? Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση γενικότερα. Αυτό. Λοιπόν, μίλησέ μας τώρα για αυτό που έχεις κάνει, Καζαμπλάνκα. Δεν σε βλέπω καν. Αυτό το απαξιωτικό υφάκι και γενικά αυτά που λες, επειδή την έχεις δει κάπως, να τα λες αλλού εξ εμένα πρώτον. Εγώ δεν σε βλέπω καν. Υπάρχουν άλλοι κι άλλοι, κορίτσι μου, που δεν σε βλέπουν και μου μιλάνε με το σεις και με το σας. Οπότε δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι. Δεν ξέρω ποιος σου έχει δώσει αέρα εδώ μέσα. Πρόσχε πώς μου μιλάς εμένα. Το κατάλαβες? Αέρα. Σε μένα θα μιλάς ωραία. Αέρα. Τελεία. Δεν δίνει κανένας κατάλαβες μέσα. Άντε. Παιδιά. Άντε. Θέλω να είμαστε κόσμοι. Λοιπόν, Καζαμπλάνκα, θέλεις να πεις σε μένα πώς σκέφτηκες να κάνεις αυτόν εδώ το συνδυασμό, τι είχες στο κεφάλι σου, για ποιον λόγο έφερες αυτό το look, όπως το έφερες σήμερα έτσι? Επέλεξα το συγκεκριμένο φόρεμα γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ τα κινητά λουλούδια. Ήθελα να επιλέξω κάτι άλλο, αλλά δυστυχώς δεν είχα πρόσβαση σε εκείνο. Και μου άρεσε γιατί με κάνει να νιώθω χαρούμενη αυτό. Οκ. Okay. Σιμών, έχεις βάλει 5. Γιατί έχεις βάλει 5?
Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τι σου αρέσει πάρα πολύ? Το φόρεμά της μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι εντός θέματος. Να πω εγώ. Να πω εγώ. Όσο ωραία ήταν άλλα φορέματα και βαθμολογήθηκα με 5, τόσο εντός θέματος είναι η Καζαμπλάνκα. Δεν την καταλαβαίνω την απάντηση αυτή, με συγχωρείτε. Ωραία, ναι, ναι, είναι εντός θέματος. Τα δικά μου τα μάτια είναι εντός θέματος, μου αρέσει πάρα πολύ, ταιριάζει τον μπουφάν. Παρόλο που είναι μαύρο και το φόρμα επίσης είναι μαύρο από μέσα, δεν πειράζει, είναι πολύ καλό καιρινό. Μου αρέσει, φοράμε και τέτοια παπούτσια, ακόμα καλύτερα για να τη βάλω 5. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η Καζαμπλάνκα. Κάτι άλλο. Μάλιστα. Αυτό όπως για το πεντάρι, εννοούσε το πεντάρι που έβαλε Νατάσα στην πι. Όχι, εγώ έχω πάθει πλάκα με το προηγούμενο. Μπι, δεν θέλω να το παίρνεις προσωπικά γενικά, αλλά είδαμε ένα φόρεμα, το οποίο δεν άρεσε ούτε στους κριτές το τσαντάκι, ούτε τα παπούτσια. Το ζακετάκι δεν μπορεί να τους άρεσε, γιατί προφανώς δεν το είδανε, είδανε κάτι μαύρο. Και μπήκανε 5-3. Δηλαδή, εγώ έχω πάθει πλάκα τώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, βρίσκει μόνο μου τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Και εκτός και από αυτό, εδώ και μία εβδομάδα, έχεις ένα περίεργο υφάκι. Εγώ. Και καλά, ναι, μιλάω εγώ και τελείωσε και πρέπει να ακουστεί η φωνή σου και πρέπει να ακουστεί η άποψή σου. Παιδί μου, είσαι σε αυτό το παιχνίδι ή σε κανένα άλλο? Με έβγαλες εχθές, το προηγούμενο επεισόδιο, με έβγαλες. Τι είμαι? Είσαι σε αυτό το παιχνίδι ή σε κανένα άλλο? Όχι, εγώ είμαι σε αυτό το παιχνίδι. Εσύ, μήπως λείπεις κάπου? Μάλλον εχθές να φέρεις το χθεσινό πάλι, γιατί. Απλά είμαι τυχερή, γιατί εχθές. Χθες ήρθα με το look που ήρθα. Ναι. Είπες ότι είναι χειμωνιάτικο. Ήρθες με ένα φόρεμα το οποίο είναι όχι απλά χειμωνιάτικο και με δεν το φόρεμα. Δεν είναι καθόλου χειμωνιάτικο. Είναι ούτε το δικό μου καρδούλα μου ήταν χειμωνιάτικο. Ήταν το styling χειμωνιάτικο. Ωραία. Φόραγα δερμάτινο μπουφάν. Στην Καζαμπλάνκα τώρα πώς έβαλες, Μπι? 2. Ωραία. Εσύ, εμένα χθες μου βάλες ένα, ούτε καν υπολόγισες το styling. Είσαι σε άλλο παιχνίδι, Σιμών. Γύρνα σε αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Ωραία, και εντάξει, τα λέμε όταν έρθεις. Εμείς τα λέμε. Εμείς δουλευόμαστε βασικά. Δεν λέμε απλά. Και το στυλ αυτό που λες ότι έχω, ότι μιλάω και δεν κάνω, μάλλον εσένα περιγράφεις. Μάλλον κάνεις λάθος. Εδώ και μία εβδομάδα επιβάλλεις την άποψή σου. Εδώ που το βάλω και εδώ και 5 μέρες όταν σχολιάζεις και πριν λίγο αυτό έκανε. Ασυνάρτητα είναι. Αυτά να τα κάνεις στα κορίτσια που μιλάς και του λες ότι λες από πίσω, όχι σε μένα. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω και αυτό που λέω, αυτό που βλέπω, αυτό δεν λέω. Δεν ξέρεις τι λες, μάλλον. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά που λέω. Γιατί όταν εχθές στεκόσουν εκεί και έλεγες ότι έχω καταλάβει ότι η Μπι δεν μιλάει για το δικό μου look. Προφανώς και όχι, δεν το έχεις καταλάβει. Όχι, να σου πω κάτι. Εσύ έκανες κάτι το οποίο εγώ δεν παρεξηγήθηκα. Στο είπα και γενικά ότι δεν παρεξηγήθηκα. Μα φαίνεται ότι δεν έχεις παρεξηγηθεί. Μα έχω τρελαθεί γιατί εντελώς τυχαία σήμερα. Όχι, δεν έχεις καταλάβει κάτι. Εγώ δεν παρεξηγήθηκα με σένα. Εγώ ούτε μπότες φοράω, ούτε κλειστό είναι το ρούχο μου. Ακούω να σου πω κάτι. Φοράς όμως ένα φόρεμα το οποίο σε κανένα δεν άρεσε. Με φουρό. Ωραία. Σε κανένα δεν άρεσε. Σε ποιον άρεσε? Δεν άρεσε το ζωντάκι, δεν άρεσε το φούστα, δεν άρεσε το ένα. Ένα. Έπρεπε να βάλεις ένα. Ούτε το σακάκι δεν το είδαμε ποτέ φορεμένο. Το τσαντάκι σου δεν άρεσε σε κανέναν. Τι να σου πω δηλαδή, αυτό λέω. Άμα είναι να δουλευόμαστε γενικά. Άρα αναιρείς τη βαθμολογία που μου έχουν βάλει κριτές. Όχι, αφαιρώ οποιαδήποτε βαθμολογία που είναι πάνω από 2. Μπρέσει μόνο μου αυτό έχει γίνει μόνο με την πι, γίνεται τώρα. Μην το πιάσουμε. Πραγματικά πάλι, όχι να μην το πιάσουμε, γιατί τυχαίνει το δικό μου, η δική μου περίπτωση ήταν πολύ πρόσφατη ρε εσύ. Και εσύ εχθές μου βάλες αυτό και μου βάλες 2 και έλεγες. Κανονικά θα έπρεπε. Το θυμήθηκα, με συγχωρείς, έχεις δίκιο. Εντάξει, 2 έβαλε. Δε, κανονικά θα μπορούσα να βάλω και δεν έχει γίνει και styling, είναι και πολύ χειμωνιάτικο. Είπα εγώ έτσι. Είναι και είπα ότι όλο το είπες. Ρε Σιμώνα, φοράει μαύρο κουφάν, είναι σκούρο. Σταμάτα να μιλάς για να βγάλεις τρέιλερ μόνη μας. Σταμάτα. Ποιο τρέιλερ, ρε καρδούλα μου, χωρίς να θέλω με βγάζουν τρέιλερ. Φαντάσου. Ωραία τιμή, ωραία δόξα. Είδες. Εσείς παλεύετε. Καθόλου δεν παλεύω. Έλα, κάνε μου τη χάρη τώρα. Δεν μπορώ, γιατί ζούμε σε μια τρέλα. Δεν μπορώ. Είσαι ίδια. Λοιπόν, να σου πω, Νατάσα, τι ήθελες να πεις. Επί της ευκαιρίας θα ήθελα να αναφέρω ότι σήμερα εγώ και οι περισσότερες κοπέλες ήρθαμε 10 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που μας έχετε πει να ερχόμαστε και η Καζαμπλάνκα ήρθε μισή ώρα πριν το γύρισμα. Εγώ έχω ακούσει ότι θα υπάρχει ποινή. Κάποια ποινή δεν έχω δει. Μήπως πρέπει να μπει για να ερχόμαστε στην ώρα μας. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί εγώ ήρθα και 10 λεπτά νωρίτερα αυτό σήμερα. Αυτό πώς σου ήρθε τώρα? Όχι, ήθελα να το πω και από πριν. Απλά το πήγαμε λίγο αλλού πριν. Υπόθηκαν κάποια πράγματα που. Ναι, ήθελα να το πω και αυτό από πριν. Είναι ένας λόγος που έχω νεύρα σήμερα. Τώρα όντως έχει υποθεί από τον κύριο Κουδουνάρη ότι την επόμενη φορά που θα καθυστερήσει κάποια θα έχει μία ποινή βαθμολογική. Στέλιο, θα έρθει η Καζαμπλάνκα για να το συζητήσετε εκεί. Εντάξει, έλα Καζαμπλάνκα.